χάρη του Χριστού αδελφοί, από την προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο ΙΑ, 11 κεφάλαιο και 11 εδάφιο, σελίς 1002. Σελίς λοιπόν 1002, ΙΑ κεφάλαιο, 11 κεφάλαιο και 11 εδάφιο από την επιστολή προς Ρωμαίους. Με τη χάρη του Χριστού. Λοιπόν, λέγω λοιπόν, μήπως έπτεσαν δια να πέσωση, μη γέννητο, αλλά δια της πτώσεως αυτών έγινε η σωτηρία εις τα έθνη, δια να κινήσεις αυτούς, να κινήσει αυτούς η ζηλοτυπία. Και αν η πτώση αυτών είναι πλούτος του κόσμου και η ελάττωση αυτών πλούτος των εθνών, πόσο μάλλον το πλήρωμα αυτών, διότι προς εσάς τα έθνη λέγω, εφόσον μεν είμαι εγώ Απόστολος των εθνών, τη διακονία μου δοξάζω. Ίσως κινήσω η ζηλοτυπίαν αυτούς, ή τίνες είναι σάρξ μου, και σώσω την άσεξ αυτών. Διότι αν η αποβολή αυτών είναι φιλίωση του κόσμου, τι θέλει είστε η πρόσληψη αυτών, ή μη ζωή εκ νεκρών. Και αν η ζύμη είναι αγία και το φύραμα, και αν η ρίζα είναι αγία και η κλάδη είναι. Αλλά εάν τινές των κλάδων απεκόπησαν, σι δε αγριελαία ούσα, ενε και τρίστης μεταξύ αυτών, και έγινες συγκοινωνός της ρίζης και της παχύτητος ελέας. Μην κατακαυχάσε εναντίον των κλάδων, εάν δε κατακαυχάσε, σι δε βαστάζεις τη ρίζα, αλλά η ρίζα εσέ. Θέλει η σιπή λοιπόν να επεκόπησαν οι κλάδοι, να κεντριστώ εγώ καλώς. Δια την απιστία να επεκόπησαν σι, δε δια της πίστεως ίστασε. Μη υψηλοφρόνη, αλλά φοβού. Διότι αν ο Θεός δεν εφίστη τους φυσικούς κλάδους, πρόσεχε μήπως δε φυστεί μη δε σε. Ιδέ λοιπόν την Χριστότητα και την αυστηρότητα του Θεού, επιμένει τους πεσώντας την αυστηρότητα, επισέ δε τη Χριστότητα, εάν επιμείνεις την Χριστότητα. Διότι άλλος και εσύ θέλεις αποκοπή. Και εκείνη δε, εάν δεν επιμείνουσιν εις την απιστία, θέλουσι εγκεντριστεί, διότι δυνατός είναι ο Θεός πάλιν να εγκεντρήσει αυτούς. Επειδή εάν εσύ απεκόπεις από τη φυσική ελέα και παραφύσιν εγκεντρίστης εις καλή ελέαν, πόσο μάλλον ούτε η φυσική θέλουσιν εκεντριστεί εις την ιδίαν αυτών ελέαν. Διότι δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, το μυστήριον τούτο, δια να μην ψηλοφρονείτε, ότι τύφλωσης κατά μέρος έγινε στον Ισραήλ, έως σου εισέλθει το πλήρωμα των εθνών. Κι ούτω πας Ισραήλ θέλει σωθεί, καθώς είναι γεγραμμένο, θέλει ελθεί εξιών ο λυτρωτής και θέλει αποστρέψει τα σασεβίας από του Ιακώβ, και αυτή είναι παρεμού η Διαθήκη προς αυτούς όταν αφαιρέσω τα σαμαρτίας αυτών. Να διαβάσω και το 28. Κατά μέν το Ευαγγέλιον είναι εχθροί δια σας, κατά δε την εκλογήν αγαπητοί δια τους πατέρας. Αμήν. Συνεχίζουμε λοιπόν τα μυστήρια του Θεού, τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, και σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα δούμε το μυστήριο της απιστίας, της τύφλωσης ή όπως λέει το κείμενο της πόρωσης. Θα δούμε ταυτόχρονα και το μυστήριο της πίστεως, που ταυτοχρόνως ενεργούνται στη γη, παράλληλα δε και το μυστήριο της ανομίας, που επίσης ενεργείται αυτή τη στιγμή στη γη. Σήμερα λοιπόν, σήμερα, δηλαδή όταν λέω σήμερα, από την πεντηκοστή ημέρα, από την στιγμή που δημιουργήθηκε η Εκκλησία του Χριστού, ταυτοχρόνως ενεργούνται το μυστήριο της απιστίας ή της τύφλωσης ή όπως είπαμε το κείμενο λέει πόρωσης, το μυστήριο της πίστεως και το μυστήριο της ανομίας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το μυστήριο της απιστίας ή τύφλωσης και πόρωσης. Η τύφλωση και η πόρωση ξεκίνησε από το λαό Ισραήλ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Θεός το έργο του το άρχισε με τον Αβραάμ. Και τις επαγγελίες τις έδωσε ο Θεός τον Αβραάμ, με θόρκου μάλιστα, μοναδικές επαγγελίες, ευλογών θα σε ευλογήσω, πληθύνων θα πληθύνω το σπέρμα σου, ως τα άστρα του ουρανού και την άμμο στην άκρη της θάλασσας. Και εν το σπέρμα της σου θα ευλογηθούν πάντα τα έθνη. Αυτή είναι η υπόσχεση. Και το έργο του Θεού λοιπόν ξεκίνησε από τον Αβραάμ, που είναι ο πατέρας της πίστεως του λαού του Θεού, μέσα από το λαό Ισραήλ. Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, που ήταν ο Ισραήλ, και οι 12 φυλές του Ισραήλ. Και
απαρχής από το 2000 δηλαδή προ Χριστού περίπου που υπήρξε ο Αβραάμ μέχρι το 0, μέχρι το 33 που ήρθε ο Χριστός, ο Θεός εργαζόταν στη γη με το λαό Ισραήλ, ο οποίος έπεφτε, τον οποίον ανόρθωνε, αλλά το έργο του Θεού προχωρούσε, ώστε ενεφανίστηκε ο Δαβίδ, ο οποίος ήταν ο υιός του, του οποίου υιός θα είναι ο σωτήρας του κόσμου ο Χριστός, και φτάσαμε στις ημέρες του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, όπου εξελίχθη το αποκεκριμένο μυστήριον και το απεσιοποιημένο, καθώς ο Θεός προκαταβολής κόσμου είχε προσδιορίσει άνδρα, ο οποίος θα σώσει, αλλά και στο τέλος θα κρίνει πάντα στους ανθρώπους. Από τη στιγμή εκείνη λοιπόν που δημιουργήθηκε η Εκκλησία του Χριστού, πόρωσης και τύφλωσης υπήρξε στο λαό Ισραήλ. Δεν μπορούσαν, δεν μπόρεσαν τελικά να δεχθούν σαν λαός ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος ήταν ο Υιός του Θεού του Ζώντος, καθώς ο Χριστός για τους Ισραηλίτες ήταν σκάνδαλο, αλλά και για τους Έλληνες, για τους εθνικούς, μορία. Και τα ερωτήματα που θέτει ο Απόστολος Παύλος μέσα στην επιστολή του προς Ρωμαίους είναι καθοριστικά, για να καταλάβουμε πώς ενήργησε ο Θεός αυτό το μυστήριο, το μέγα μυστήριο, όπου καταλήγει στην τύφλωση του λαού Ισραήλ, δηλαδή ο λαός Ισραήλ έχει κάλυμα, ώστε να μην μπορεί πλέον να γνωρίσει και να αναγνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Ρωτάει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, έπτεσαν για να πέσουν οριστικά, για να πέσουν τελειωτικά, η αμαρτία τους ήταν τέτοια που δεν θα έχει επανόρθωση, και απαντάει, μη γέννητο. Δεν έπεσαν ώστε να μην επανορθωθούν, να μην επιστρέψουν, αλλά δια της πτώσεως, η οποία προήλθε από την απιστία τους, ο Θεός προετοίμασε τη σωτηρία των εθνών, ώστε ταυτόχρονα με τη σωτηρία των εθνών να κινήσει η ζηλοτυπία των Ισραήλ. Και βεβαίως η πτώση του λαού Ισραήλ ήταν πλούτος για τον κόσμο, και η ελάττωση αυτών, καθώς ελαττώθηκαν στο έργο και στο σχέδιο του Θεού, πλούτος των εθνών, και καταλάβετε, λέει, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, πόσο ένδοξο θα είναι όταν θα έρθουν και αυτοί στο πλήρωμα, δηλαδή στην πίστη του Ιησού Χριστού. Και το έργο έγινε ως εξής. Υπήρξε η ρίζα που ξεκίνησε από τους πατέρες, από τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Η φυσική κλάδη ήταν ο λαός Ισραήλ, οι οποίοι δια της αυστηρότητος του Θεού απεκόπησαν ένεκεν της απιστίας του λαού Ισραήλ και παραφύσει από την άγρια ελαία, δηλαδή από τα έθνη, το επαναλαμβάνω, από την ήμερη ελαία που ήταν από τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, για την απιστία του λαού Ισραήλ απεκόπησαν από το δέντρο, από την καλή ελαία, και παραφύσιν κόπησαν οι κλάδοι από την άγρια ελιά των εθνών και εκεντρίστησαν στην καλή ελαία. Παραφύση, γιατί το κέντρισμα, το μπόλιασμα γίνεται από την καλή ελαία στην άγρια ελαία. Ο Θεός όμως έκανε αντίστροφο μπόλιασμα, που είναι θαύμα, από την άγρια ελιά πήρε κλαριά και τα εκέντρισε, τα μπόλιασε στην καλή ελαία, ώστε να απολαμβάνουν τους καρπούς και ό,τι αγαθό έχει να δώσει η ρίζα η Αγία. Γιατί όταν η ρίζα είναι Άγια και το δέντρο είναι Άγιο. Και αναρωτιέται τώρα, απεκόπησαν για την απιστία τους? Και ο Θεός λέει αμήν, σωστά το λες, για την απιστία τους απεκόπησαν. Και εκεντρίστησαν τα κλαριά των εθνών δια την πίστη τους, ναι, αλλά προσέχετε, λέει, μήπως, εάν δεν μείνετε στην πίστη, αποκοπείτε κι εσείς. Όπως εάν έρθουν στην πίστη ο λαός Ισραήλ, ο Θεός είναι δυνατός πάλι να κεντρήσει. Και με αυτό το χαρακτηριστικό ωραίο παράδειγμα, ο Λόγος του Θεού, ο Θεός δηλαδή, μας φανερώνει τη δυνατότητα που έχει ο Θεός να προσθέτει στην Εκκλησία, αλλά και να αφαιρεί από την Εκκλησία. Και μπορεί να προσθέσει και μπορεί να αφαιρέσει. Και την αφαίρεση τη λέει, εάν είσαι χλιαρός θα σε ξεμέσω.
Τίποτα, αδελφοί, στον Θεό δεν εξαρτάται από συναισθήματα. Η αγάπη του Θεού είναι έξω από συναισθήματα και είναι ακριβώς μέσα στο Λόγο του Θεού. Μάλιστα στον κατά Ιωάννη, στην επιστολή του Ιωάννου, λέγει η Γραφή, αυτή είναι η αγάπη, να περιπατώμεν κατά τας εντολάς αυτού, καθώς οικούσατε απ' αρχής να περιπατείτε εις αυτήν, αυτή είναι η εντολή του Θεού. Δηλαδή η αγάπη του Θεού είναι άμεσα συνδεδεμένη με το θέλημα του Θεού όπως εκφράζεται στο Λόγο του Θεού. Δεν είναι αγάπη εκ Θεού όταν είναι έξω από το Λόγο του Θεού. Μπορεί να αγαπάμε ό,τι αγαπάμε, εάν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, είναι από το Θεό αυτή η αγάπη. Εάν δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αυτή η αγάπη είναι σαρκική, κοσμική, επικίνδυνη, καταστροφική, που οδηγεί σε απώλεια. Και πώς λέγεται αυτή η ιδιαίτερη αγάπη έξω από το θέλημα του Θεού? Ειδωλολατρία. Αγαπάς είδωλα, πράγματα τα οποία εσύ έχεις φτιάξει, εσύ έχεις οραματιστεί και τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη λατρεία του ζώντος και αληθινού Θεού. Και έτσι, αφού απεκόπησαν και έφυγαν, όπως λέει η Γραφή, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, από την καλή ελιά, τώρα δεν μπορούν να έχουν επαφή με το Λόγο του Θεού, με το θέλημα του Θεού και με τις επαγγελίες του Θεού, εάν δεν επιστρέψουν. Όταν ο άνθρωπος όπως αυτή αποκόβεται από την Εκκλησία, από το Λόγο του Θεού, από την κλάση του Άρτου, από την κοινωνία μεταλλήλων, από τις προσευχές, όταν αποκόπτεται, αποξενώνεται και απομακρύνεται από την πηγή των ζώντων υδάτων και όταν δεν ξεδιψάει από τα ύδατα τα ζώντα, αλλά προσπαθεί να ξεδιψάσει από τα ύδατα που μαζεύτηκαν σε λάκους και μάλιστα συντετριμένους, δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτός να απολαύσει και να απολαμβάνει τις υπέροχες επαγγελίες του Θεού και να ζει τις μέγιστες και να ζήσει τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι φυτευμένος στην καλή ελαία, να είναι φυτευμένος ο άνθρωπος στην καλή ελαία, να είναι δηλαδή ένα καλό κλίμα στην άμπελο που είναι ο Χριστός, που να φέρει καλό καρπό. Η Γραφή επίσης λέει ότι ετυφλώθησαν οι διάνοιες αυτών των Ισραηλιτών μέχρι σήμερον, κάλυμα υπάρχει στην ανάγνωση της Παλαιάς Διαθήκης, και εδώ είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Η Παλαιά Διαθήκη είναι αποκεκαλυμμένη στους πιστούς της Καινής Διαθήκης. Δηλαδή, μέσα από την Παλαιά Διαθήκη ο Θεός φανερώνει τον Χριστό, την Εκκλησία, το σχέδιό Του, τα μέλλοντα και την αιώνια ζωή, που όμως δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή παρά μόνο μέσα από το πρίσμα της Καινής Διαθήκης. Σκεφτείτε κάποιον άνθρωπο να διαβάζει την Παλαιά Διαθήκη μόνο, τι θα μπορέσει να καταλάβει? Τίποτα. Είναι μία ιστορία. Είναι, πολλοί λένε και το ισχυρίζονται, μυθολογία. Ή ακόμη άλλοι λένε ιστορία των Εβραίων. Και πράγματι, αν διαβάσεις μόνο την Παλαιά Διαθήκη, δεν είναι τίποτα περισσότερο από μία ιστορία. Όταν όμως έρθει μέσα σου το φως του Χριστού, η αλήθεια του Χριστού, τότε με έκπληξη βλέπουμε τα μυστήρια, τα μεγαλεία τα οποία ο ίδιος Θεός που έγραψε την Καινή Διαθήκη έχει γράψει και την Παλαιά Διαθήκη, και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη οδηγούν τον άνθρωπο στην αιώνια ζωή με διαφορετικό τρόπο. Η Παλαιά Διαθήκη με διδασκαλία, και μάλιστα όπως λέει η Γραφή, όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος, προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς εκπαίδευση, προς επανόρθωση, για να είναι τέλειος ο Άγιος άνθρωπος του Θεού. Απευθύνεται λοιπόν στους Αγίους ανθρώπους του Θεού. Αντιθέτως το Ευαγγέλιο έχει άλλο σκοπό, τη σωτηρία του ανθρώπου. Το Ευαγγέλιο σώζει
και ο άνθρωπος διατηρεί τη σωτηρία του μένοντας στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι το ζωοποιούν πνεύμα. Η Παλαιά Διαθήκη είναι το γράμμα που θανατώνει. Όταν είναι ξεχωριστά, όταν όμως, όπως γίνεται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, το Πνεύμα το Άγιο τα φέρνει και καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Χριστός ήρθε να εκπληρώσει την Παλαιά Διαθήκη. Και η Παλαιά Διαθήκη γράφτηκε για να φανερώσει, να φέρει, να φανερωθεί και να οδηγήσει τον άνθρωπο στο Χριστό. Στους Ισραηλίτες λοιπόν, για την Παλαιά Διαθήκη, όταν διαβάζει την Παλαιά Διαθήκη, κάλυμα, λέει η Γραφή, κείτε επί τις καρδίες αυτών, μέχρι πότε? Όταν όμως επιστρέψει ο Ισραήλ προς τον Κύριον, τότε θα αφαιρεθεί το κάλυμα. Και είναι μυστήριο, αδελφοί αγαπητοί, ότι η Παλαιά Διαθήκη χωρίς το πρίσμα, το φωτισμό της Καινής, είναι γράμμα που θανατώνει. Δεν αποκαλύπτεται. Είναι σε κάλυμα. Είναι σε τύφλωση. Γι' αυτό και ο λαός Ισραήλ δεν μπορεί να αναγνωρίσει τον Χριστό. Όταν όμως επιστρέψει τον Χριστό, έρθει το πλήρωμα του χρόνου, που θα το δούμε πότε θα έρθει, όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, τότε και ο λαός Ισραήλ θα επιστρέψει. Και λέει η Γραφή εκεί που διαβάσαμε, διότι στο 25 εδάφιο, δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, το μυστήριο τούτο, ότι η τύφλωσις κατά μέρος έγινε στον Ισραήλ, εωσού εισέλθει το πλήρωμα των εθνών. Μέχρι να εισέλθει το πλήρωμα των εθνών στη Βασιλεία των Ουρανών, μέχρι να γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, το μυστήριο αυτό της τύφλωσης θα υπάρχει στο λαό Ισραήλ. Δεν θα μπορεί ο λαός Ισραήλ να αναγνωρίσει τα μυστήρια, τα αιώνια και τα ουράνια. Αλλά όταν θα εισέλθει το πλήρωμα των εθνών στην αιώνια ζωή στη Βασιλεία των Ουρανών, τότε ο Θεός θα εκχέει πνεύμα χάριτος και οικεσιών και ο λαός Ισραήλ θα εξητήσει εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν και θα κλάψει σαν τον πατέρα που έχασε τον πρωτότοκο και μονογενή γιο του. Είναι μυστήριο, είναι το έργο του Θεού αυτό. Δηλαδή, το μυστήριο της απιστίας. Ενώ λοιπόν αυτά συμβαίνουν στο λαό Ισραήλ, αντίστοιχα συμβαίνουν ως προς την απιστία και στα έθνη. Και λέει η Γραφή, υπάρχουν άνθρωποι στους οποίους το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι και καλυμμένο. Και διαβάζω από τη σελίδα 1022, από το κεφάλαιο 4 της επιστολής της Δευτέρας προς Κορινθίους και το εδάφιο 3, κεφάλαιο 4, δέλτα, Δευτέρα επιστολή προς Κορινθίους, σελίδα 1022, πάλι το μυστήριο της απιστίας. Αλλά τώρα πια όχι στο λαό Ισραήλ που έγινε τύφλωσης δια την απιστίαν αυτών και φωτισμός στα έθνη δια της πίστεως αυτών, αλλά στα έθνη δια της πίστεως αυτών έγινε φωτισμός. Αντίθετα, στα έθνη, εάν δε και είναι το Ευαγγέλιο ημών και καλυμμένων, εις τους απολυμμένους είναι και καλυμμένων. Είναι και καλυμμένων σε αυτούς που είναι απολυμμένοι, που έχουν την κόλαση μέσα τους, που είναι στο θάνατο, που είναι νεκροί για τις παραβάσεις τους και για τις αμαρτίες τους και για τις ανομίες τους. Για τους απολυμμένους είναι και καλυμμένον το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τον οποίον απολυμμένον, επειδή είναι άπιστοι, απίστων όντων, για τον ίδιο λόγο που υπάρχει λοιπόν τύφλωσης στο λαό Ισραήλ δια την απιστία των, για τον ίδιο λόγο ο διάβολος και ο σατανάς ετύφλωσε ο Θεός του κόσμου τούτου το νου, για να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ώστις είναι η εικόν του Θεού. Άρα λοιπόν το Ισραήλ, με εξαίρεση μικρών υπόλοιπων σε σωσμένων που δέχονται τον Ιησού Χριστό, βρίσκεται σε τύφλωση. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου λοιπόν πλέον απευθύνεται στα έθνη. Στα έθνη
και σε μας που δεν είχαμε καμία σχέση με το λαό Ισραήλ, καμία σχέση με τις επαγγελίες, καμία σχέση με το σχέδιο και το έργο του Θεού. Το Ευαγγέλιο λοιπόν εκηρύχθηκε και κηρύτεται 2000 χρόνια τώρα, ιδιαίτερα στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία και πιστεύουμε ιδιαίτερα στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία. Στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία για να στηριχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την Οικουμένη. Και στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία θα υπάρξει δύναμη Πνεύματος Αγίου για να ετοιμαστεί η Εκκλησία για την αρπαγή. Οι άνθρωποι τώρα που δεν πιστεύουν από τα έθνη δεν έχουν τους ίδιους λόγους που δεν πιστεύει το Ισραήλ, καθόλου τους ίδιους λόγους. Άλλοι είναι οι λόγοι, τελείως διαφορετικοί. Ο λαός Ισραήλ δεν πιστεύει γιατί διαβάζει την Παλαιά Διαθήκη και μέσα από την Παλαιά Διαθήκη ο Ιησούς Χριστός είναι σκάνδαλο. Τα έθνη όμως διαβάζουν την Καινή Διαθήκη και θα έλεγα πιο σωστά θα έπρεπε να διαβάζουν, θα μπορούσαν να διαβάζουν, κάποιοι διαβάζουν, αλλά απίστων όντων, ο Θεός του κόσμου τούτου, ο διάβολος, ετύφλωσε το νου και τον έκαμε τον άνθρωπο φυτό, όπως λένε οι άνθρωποι, που δεν καταλαβαίνει, του μιλάς και δεν ακούει, δεν βλέπει, τον σκουντάς, δεν αισθάνεται, ζει όμως, αλλά ζει θάνατο, απολυμμένος. Ετύφλωσε το νου για να μην μπορεί να επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου, του εις δόξης του Χριστού, που είναι η εικόνα του Θεού. Όμως ταυτόχρονα, και θέλω τώρα να πάμε αδελφοί αγαπητοί στη σελίδα 1051, να διαβάσουμε από την προς Τιμόθεο Α' Επιστολή, 1051 σελίδα, Τιμόθεος Α' Επιστολή, το 9 εδάφιο, ένα εδάφιο. Μιλάει για τους διακόνους, αλλά έχει ένα ωραίο σημείο που πρέπει να το δούμε. Οι διάκονοι, λέει, πρέπει να έχουν το μυστήριο της πίστεως με τα καθαράς συνειδήσεως. Υπάρχει λοιπόν ένα καινούριο μυστήριο τώρα που φαίνεται στα έθνη, το μυστήριο της πίστεως, το οποίο όμως δεν μπορεί να ενεργήσει εάν δεν υπάρξει καθαρά συνείδησης. Όλα ξεκινούν από την καθαρά συνείδηση. Αλλά πριν εξηγήσουμε την καθαρά συνείδηση, στην ίδια σελίδα να διαβάσουμε στο πρώτο κεφάλαιο το 19 εδάφιο, λίγο πιο πάνω αριστερά, «Έχων πίστην και αγαθήν συνείδησιν, την οποίαν την έσα παβαλώντες εναβάγησαν εις την πίστη». Δηλαδή πίστης δεν έρχεται εάν δεν υπάρξει αγαθή συνείδησης και η πίστης δεν διατηρείται, αλλά ο άνθρωπος ναυαγεί στην πίστη, αν και πάλι δεν υπάρχει αγαθή, καλή, όπως λέει η Γραφή, συνείδησης. Τι είναι η συνείδηση τώρα? Συνείδηση έχει στην ελληνική γλώσσα δύο ερμηνείες. Η πρώτη ερμηνεία είναι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ασυνείδητος, δηλαδή ενεργεί χωρίς έλεγχο. Χωρίς έλεγχο ηθικό. Η δεύτερη έννοια είναι ότι ασυνείδητα το έπραξε. Ενεργεί δηλαδή χωρίς επίγνωση. Δεν το ήθελα, δεν το κατάλαβα, πώς το έκανα. Αυτές οι δύο έννοιες στην ελληνική γλώσσα εμπεριέχονται στη συνείδηση. Η συνείδηση είναι ο ηθικός νόμος που είναι γεγραμμένος μέσα στον άνθρωπο. Πολλοί ισχυρίζονται και το πιστεύω εγώ ότι είναι η φωνή του Θεού στον άνθρωπο. Είναι αυτή που δίνει, που ελέγχει τον άνθρωπο, αλλά και ταυτόχρονα του δίνει επίγνωση του καλού και του κακού. Σωστά λοιπόν ερμηνεύεται στην ελληνική γλώσσα η λέξη συνείδησης. Ελέγχει τον άνθρωπο που δεν ξέρει, αλλά ταυτόχρονα και του δίνει επίγνωση. Για να το καταλάβουμε πιο καλά, να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον νόμο. Να πάμε στη σελίδα 994. Σελίδα 994, προς Ρωμαίους επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, 11 εδάφιο. Θα το διαβάσω και μετά 3-4 κεφάλαια, εδάφια. «Επειδή δεν είναι προσωποληψία παρά το Θεό, διότι όσοι μάρτησαν χωρίς νόμου θέλουσιν απολεστεί και απολεστεί χωρίς νόμου, και όσοι μάρτησαν υπό νόμον θέλουσι κριθεί δια νόμου.
διότι δεν είναι δίκαιοι παρά το Θεό οι ακροατές του νόμου, αλλά οι εκτελεστές του νόμου θέλουν συνδικαιωθεί. Επειδή όταν οι εθνικοί, οι μη έχοντες νόμο, πράτωσιν εκφύσεως τα του νόμου, ούτι νόμων μη έχοντες είναι νόμος εις εαυτούς. Ήτινες δεικνύουσι το έργον του νόμου γεγραμμένων εν τες καρδίες αυτών έχουσαν συμμαρτυρούσαν την συνείδησιν αυτών, το ξαναδιαβάζω, έχοντες συμμαρτυρούσα την συνείδησιν αυτών και τους λογισμούς της σκέψης κατηγορούντας και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων, ώστε την ημέρα όταν θα κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων δια του Ιησού Χριστού κατά το Ευαγγέλιο αυτού. Άρα λοιπόν ο Ιησούς Χριστός θα κρίνει τους ανθρώπους που δεν γνώρισαν τον νόμο και δεν γνώρισαν και το Λόγο του Θεού με αυτό το οποίο έχει θέσει ο Θεός μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, μέσα στον εσωτερικό άνθρωπο, αυτό που λέγεται συνείδησης, και είναι τίποτα περισσότερο από τη φωνή του Θεού, από την παρουσία του Θεού, από το κομμάτι του Θεού μέσα στην ψυχή της ζώσα που ενεφύσισε ο Θεός όταν δημιούργησε τον άνθρωπο από το χώμα. Με τη συνείδηση λοιπόν αυτή δίνει ο Θεός, όπως είπαμε, δύο χαρακτηριστικά. Τον έλεγχο, γιατί είναι ο ηθικός νόμος γραμμένος μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Ξέρει ο άνθρωπος τι είναι καλό ή κακό, έστω και αν είναι άγριος. Ξέρει ότι το να κλέψει την ασπίδα, τόσο άγριος που έχει ασπίδα και κοντάρια, την ασπίδα και το κοντάρι ή τη γυναίκα του άλλου ανθρώπου, ο άλλος θα τον τιμωρήσει. Ξέρει τον ηθικό νόμο. Άρα δύο πράγματα, και ελέγχει και ξέρει. Εάν δε, παρένθεσης, έλθει ο Χριστός στη ζωή του δια Πνεύματος Αγίου, τότε του χαρίζει αισθητήρια γεγυμνασμένα, γιατί η συνείδησή του επιμορφώνεται με το θέλημα του Θεού. Η συνείδηση του ανθρώπου. Και για να καταλάβουμε ακόμη περισσότερο, αγαπητά μου αδέλφια, αυτά τα περί της συνειδήσεως, θα διαβάσουμε από την Επιστολή προς Εβραίους, είναι στη σελίδα 1065 του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον θήτα, 1064, κεφάλαιον θήτα, 9 κεφάλαιο και 11 εδάφιο. 9 κεφάλαιο, 11 εδάφιο. Ελθόν δε ο Χριστός, αρχιερεύς των μελώντων αγαθών, δια της μεγαλυτέρας και τελειωτέρας σκηνής, ουχή χειροποιήτου του τέστην, ουχή ταύτης της κατασκευής, ουδέ δια αίματος τράγων και μόσχων, αλλά δια του ιδίου αυτού αίματος, εισήλθεν άπαξ εις τα Άγια, αποκτήσας αιώνιαν λύτρωσιν. Διότι αν το αίμα των ταύρων και τράγων και εις ποδός της δαμάλεως ρατίζουσα τους μεμολισμένους αγιάζει προς την καθαρότητα της σαρκός, πόσο μάλλον το αίμα του Ιησού Χριστού, ως της δια του Πνεύματος του αιωνίου, προσέφερεν εαυτόν άμωμον εις τον Θεόν, θέλει καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρών έργων εις τον αλατρεύετε τον ζώντα Θεό. Άρα ο Ιησούς Χριστός όταν ακούει τον άνθρωπο να επικαλείται το όνομά του και να ζητάει το αίμα του, το πρώτο πράγμα που κάνει, γιατί από εκεί ξεκινάει, καθαρίζει τη συνείδηση η οποία είναι ή μεμιασμένη ή καυτηριασμένη. Δηλαδή μένοντας μέσα στην αμαρτία ο άνθρωπος και συσσωρεύοντας επάνω στη συνείδησή του έργα πονηρά και νεκρά, η φωνή του Θεού μέσα στον άνθρωπο ακούγεται όλο και λιγότερο. Άρα ο άνθρωπος, εφόσον η συνείδησή του είναι, δεν είναι αγαθή και καθαρή αλλά καυτηριασμένη, δεν μπορεί να πλησιάσει το Θεό. Και ο Θεός έρχεται λοιπόν πρώτα και καθαρίζει το βάθος του ανθρώπου, τη συνείδηση του ανθρώπου. Και όταν καθαριστεί η συνείδηση του ανθρώπου, τότε εκδηλώνεται στη ζωή του ανθρώπου το μυστήριο της πίστεως. Γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους που δεν πιστεύουν και δεν μπορούν να πιστέψουν.
γιατί η συνείδησή τους είναι μεμιασμένη, είναι καθαρισμένη και ο Λόγος του Θεού δεν μπορεί να εισέλθει στα βάθη του εσωτερικού ανθρώπου. Όταν όμως μετανοήσουνε, εξομολογηθούνε τις αμαρτίες τους, τα πονηρά έργα, τα οποία βαραίνουν, μιένουν και βρωμίζουν τα έργα του σκότου στη συνείδηση, τότε το αίμα και μόνο το αίμα του Χριστού, γι' αυτό μόνο ο Χριστός σώζει, το αίμα και το, μόνο το αίμα του Χριστού καθαρίζει τον εσωτερικό, τα βάθη της ψυχής του ανθρώπου, τον εσωτερικό άνθρωπο, δημιουργείται μια καινούργια συνείδηση αγαθή που έχει τη δυνατότητα να ακούσει το Λόγο του Θεού και τι λέει η Γραφή, και δίνηξεν ο Κύριος την καρδία της Λυδίας για να μπορεί να ακούει τα λαλούμενα υπό του Παύλου. Καθαρίζει ο εσωτερικός άνθρωπος, έρχεται ο λόγος, το λόγος του Θεού, το μυστήριο της ευσεβίας ενεργείται, πιστεύει ο άνθρωπος και ο πατέρας τον αναγεννάει. Εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Και έτσι ο άνθρωπος γίνεται νέο κτήμα, νέος άνθρωπος. Και επίσης θέλω να διαβάσουμε και κάτι άλλο που έχει απόλυτη σχέση με τη συνείδηση και τη σωτηρία του ανθρώπου. Θα διαβάσουμε από την 1076 σελίδα, είναι η επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Πέτρο, συγγνώμη, η επιστολή του Πέτρου η πρώτη, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 13. Και λέει λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, στο τρίτο κεφάλαιο και στο 13 εδάφιο, «Και τι θέλει σας κακοποιήσει εάν γίνετε μιμητέ του αγαθού, αλλά αν και πάσχετε δια την δικαιοσύνη είστε μακάριοι. Τον δε φόβο αυτόν μη φοβηθείτε, μη δε ταραχθείτε, αλλά αγιάσατε Κύριον των Θεών εν τες καρδίες ημών και είστε πάντοτε έτοιμοι σ' απολογίαν μετά πραότητος, προς πάντα το ζητούντα από σας, λόγων περί της ελπίδος της εν ημίν, έχοντες ήδη συνείδηση αγαθή, ή να ενώ σας καταλαλώσει ως κακοποιούς, κατεσχυνθώσει οι συκοφαντούντες στην καλή σας εν Χριστώ διαγωγή». Όταν λοιπόν μέσα στον κόσμο αυτό έχει έλθει το μυστήριο της ευσεβίας, ο άνθρωπος ζητάει το αίμα του Χριστού, αγιάζεται και καθαρίζεται η συνείδησή του, καθώς λέει «αγιάσατε τον Κύριο εν τες καρδίες ημών», και αν αδικείται και αν, αν ταλαιπωρείται ακόμη, έρχεται ο Θεός να του δώσει συμβουλές. Πρώτον, μη φοβάσαι το φόβο των ανθρώπων, ούτε να ταράσεσαι. Αλλά τι να κάνεις? Πρώτον, να αγιάσεις τον Κύριον το Θεό στην καρδιά σου. Να ζητήσεις το αίμα του Χριστού, να ζητήσεις βοήθεια από το Θεό, να δοξάσεις το Θεό και να ευχαριστήσεις το Θεό δια των Ιησού Χριστών. Να ξεχωρίσεις την καρδιά σου μέσα ένα πρόσωπο των Ιησού Χριστών. Ταυτόχρονα, δεύτερον, να είσαι έτοιμος για απολογία στους ζητούντας παρά σου. Όχι εσύ θα ξεκινάς με πολυλογίες, αλλά θα είσαι έτοιμος να απαντήσεις, να απολογηθείς σε αυτούς που ζητάνε, προς πάντα το ζητούντα από σας λόγων περί της ελπίδος σας. Και θα είσαι έτοιμος να το κάνεις αφού έχεις συνείδηση αγαθήν. Έχοντας λοιπόν συνείδηση αγαθήν, αγίασε τον Χριστό στην καρδιά σου, ετοιμάσου, μη φοβηθείς να ομολογήσεις το όνομα του Χριστού, ετοιμάσου να ομολογήσεις το όνομα του Χριστού και τότε ο Θεός θα ενεργεί στη δική σου θέση ώστε να κατεσχύνει τους συκοφαντούντες και τους ανθρώπους που σε κακοποιούν και σε ταλαιπωρούν αδίκως. Αλλά για να εξηγήσει ακόμη περισσότερο την αγαθή συνείδηση ο Λόγος του Θεού, θα διαβάσουμε και παρακάτω από το 18 εδάφιο και από το 17, δεν πειράζει, μέχρι και το 22. «Διότι καλύτερο να πάσχετε εάν είναι ούτω το θέλημα του Θεού αγαθοποιούντες παρά κακοποιούντες». Αν δηλαδή το θέλημα του Θεού, γιατί το θέλημα του Θεού μπορεί να είναι και να θέλει ο Θεός να σε κακοποιήσουνε και να σε αδικήσουν και να σε ταλαιπωρήσουν. Εάν λοιπόν έτσι είναι το θέλημα του Θεού, καλόν είναι εσύ να αγαθοποιείς παρά να κακοποιείς. Επειδή
και ο Χριστός άπαξ έπαθε δια τας αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, δια να φέρει μας προς τον Θεόν θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, ζωοποιηθείς δε δια του Πνεύματος, δια το οποίο πορευθεί σε κήρυξε και προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή τα οποία επίθησαν ποτέ, ότε η μακροθυμία του Θεού επρόσμενε ποτέ αυτούς εν τες ημέρες του Νόε, ενώ κατασκευάζεται ο κυβωτός, οι σύνολίγε του τέστην οχτώ ψυχέ διεσώθησαν δίδατος. Εδώ είναι τώρα το κρίσιμο σημείο. Του οποίου βαπτίσματος, του οποίου, της οποίας σωτηρίας δηλαδή μέσα από τον κατακλυσμό, του οποίου αντίτυπον όν το βάπτισμα σώζει και μας σήμερα. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Το βάπτισμα μας σώζει σήμερα. Πώς και γιατί? Όχι αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, δεν σώζει αυτό. Γιατί πράγματι όταν βαφτίζεται κάποιος στο όνομα του Χριστού, βαφτίζεται εις άφεση αμαρτιών. Αποβάλλονται από τη σάρκα οι αμαρτίες. Έχουν συγχωρεθεί και με το βάφτισμα χάνονται και μάλλον φεύγουν και πηγαίνουν στα βάθη των θαλασσών. Αλλά αλλού έγκυται η σωτηρία του βαφτίσματος. Μαρτυρία της αγαθής μας συνείδησης εις τον Θεόν. Μαρτυρούμε με το βάφτισμα ότι η συνείδησή μας έχει καθαριστεί. Γι' αυτό βαφτιζόμαστε. Εάν η συνείδησή μας δεν έχει καθαριστεί και υπάρχουν έργα πονηρά, έργα νεκρά, δεν υπάρχει μαρτυρία και δεν μπορεί ο άνθρωπος να βαφτιστεί, δεν έχει ελευθερωθεί, η συνείδησή του δεν έχει ξεκαθαριστεί, γιατί το βάφτισμα είναι ένα μυστήριο και αυτό. Δεν είναι κάποια τυπικότητα που την κάνουμε όταν το παιδάκι μας φτάσει 3 μηνών, 6 μηνών και μάλιστα γρήγορα, μη τυχόν και δεν προλάβει να βαφτιστεί γιατί δεν θα πάει στον ουρανό. Το παιδάκι θα πάει στον ουρανό. Αν δεν γίνεται σαν τα παιδιά αυτά, λέει ο Χριστός, δεν θα εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών. Των τιούτων, διότι το τιούτων είναι η βασιλεία των ουρανών, των παιδιών. Το παιδάκι θα πάει. Και μάλιστα αν έχει γονείς Αγίους, τα παιδιά των Αγίων είναι Άγια, λέει η Γραφή. Έστω και ένας γονιός, μάνα ή πατέρας, να είναι Άγιος, το παιδί είναι Άγιο. Δεν είναι λοιπόν το βάφτισμα μια τυπική λατρεία έστω, αλλά το βάφτισμα είναι μια ουσιαστική λατρεία προς σωτηρία. Και η σωτηρία που έγκυται, μα αφού είμαι αναγεννημένος το χρειάζομαι, αφού αναγεννήθηκα. Και πράγματι οι αναγεννημένοι βαφτίζονται. Αυτοί δηλαδή που έχουν μετανοήσει, αυτοί που έχουν ζητήσει το Θεό, αλλά πρέπει τώρα να πράξουν πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού. Και πώς πράττει ο άνθρωπος πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού? Επειδή αποβάλλονται από πάνω του οι ακαθαρσίες σαρκός? Όχι, αλλά επειδή δια του βαπτίσματος εισέρχεται στον ουρανό η μαρτυρία του βαπτιζομένου περί της αγαθής του συνειδήσεως. Γιατί χωρίς αγαθή συνείδηση πίστης δεν μπορεί να υπάρξει. Ούτε υπάρχει, αλλά κι αν υπήρξε, γιατί υπήρξε αγαθή συνείδηση, αν καυτηριαστεί, να βαγεί στην πίστη. Χάνεται η πίστης. Η αγαθή συνείδηση λοιπόν είναι απαραίτητη προϋπόθεση σωτηρίας. Απαραίτητη. Και πριν το βάφτισμα, δια του βαφτίσματος, και μετά το βάφτισμα, δια της επικλήσεως του αίματος του Χριστού που καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. Πώς καθαρίζει ημάς? Την αγαθή συνείδηση καθαρίζει, ώστε μετά και η διάνοια είναι καθαρή και τα πάντα είναι καθαρά. Για να το δούμε λοιπόν λίγο καλύτερα, να πάμε στον Τίτο, αγαπητά μου αδέλφια, να δείτε πώς το λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι στη σελίδα 1057, είναι στο πρώτο κεφάλαιο και στο 15 εδάφιο, σελίς 1057, πρώτο κεφάλαιο, 15 εδάφιο. «Εις μεν τους καθαρούς πάντα είναι καθαρά, εις δε τους μεμιασμένους και απίστους», που δεν έχουν πιστέψει ή δεν έχουν διατηρήσει την πίστη τους, έχουν δηλαδή να βαγίσει την πίστη, ουδέν καθαρών, αλλά και ο νους αυτών και η συνείδησης αυτών είναι μεμιασμένα.
ομολογούν ότι γνωρίζουν το Θεό με τα έργα του σκότους, με τα έργα τους όμως, τα έργα τα πονηρά που βαρύνουν την συνείδησή τους, είναι ευδελικτοί και απειθείς εις παν έργων αγαθών αδόκιμοι. Η συνείδηση όμως, αγαπητά μου αδέλφια, κάνει και κάτι άλλο που θέλω να το δούμε. Να πάμε στη σελίδα 1050. Να διαβάσουμε από το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεον, την πρώτη επιστολή. Πρώτη επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και 5 εδάφιο. Το δε τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη. Αλλά η αγάπη του Θεού έχει χαρακτηριστικά. Δεν είναι αόριστη. Εκαθαράς καρδίας, συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Εάν δηλαδή η καρδιά σου δεν είναι καθαρή από παράπονα, από πίκρες, από ζήλιες, ακόμη και από κακία, από φθόνο, εάν η καρδιά σου δεν είναι καθαρή και δεν καθαρίζεται η καρδιά παρά μόνο με το αίμα του Χριστού, πρώτον, δεύτερον, αν η συνείδησή σου δεν είναι αγαθή από έργα πονηρά, σκότους, κακίας, αν έργα έχουν μολύνει την καρδιά σου, έχετε ακούσει που λένε οι άνθρωποι δεν μπορούν να ησυχάσουν, ελέγχονται από τη συνείδησή τους. Οι αρχαίοι Έλληνες το έλεγαν ερηνίες. Δεν μπορεί να ησυχάσει ο άνθρωπος. Γιατί? Για αυτά που έκανε. Έχει βαρυνθεί η καρδιά του, έχει γεμίσει με συνέπειες έργων του. Ενώ η καθαρή καρδιά δεν είναι έργο, είναι σκέψεις. Καθαρή καρδιά δεν έχει σκέψεις, έχει καθαριστεί με το αίμα του Χριστού από σκέψεις. Η συνείδηση όμως είναι βεβαρημένη από τα έργα. Μπορεί να κοιμηθεί ο άνθρωπος, έχει εφιάλτες, ελέγχεται, δεν μπορεί να σταθεί. Η αγάπη λοιπόν του Θεού είναι και εχημένη στην καρδιά μας διαπίστεως με προϋποθέσεις. Πρώτον, εκαθαράς καρδίας. Δεύτερον, συνειδήσεως αγαθής. Και τρίτον, πίστεως ανυποκρίτου. Γιατί μπορεί να υπάρξει πίστης, αλλά να είναι υποκριτική. Να υποκρίνεται και στον εαυτό του ακόμη, αλλά και στους άλλους ότι πιστεύει. Αλλά στην πραγματικότητα να είναι τυφλωμένος ο νους του επειδή είναι άπιστος. Όποιον ρωτήσεις πρώτα πρώτα στον κόσμο θα πιστεύεις στο Θεό. Βέβαια πιστεύω. Στο Χριστούλη μου δεν πιστεύω. Στην Παναγιά μου δεν πιστεύω. Πιστεύω. Αυτή δεν είναι πίστης. Η πίστης έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που αναφέρονται μέσα στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Εβραίους που λέγει ότι η πίστης είναι η σιγουριά των ανθρώπων που ελπίζουν στο Θεό. Από εκεί ξεκινάει η ευλογία. Σελίδα 1066, αν θέλετε, Ιώτα Αλφα κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Είναι ελπιζομένων πεποίθησης. Το κείμενο λέει ελπιζομένων υπόστασης. Είναι η σιγουριά, η υπόστασης, η σιγουριά των ανθρώπων που ελπίζουν στο Θεό. Γι' αυτό είναι και ευλογημένη η πίστη. Επίσης και ταυτοχρόνως πίστης είναι η βεβαιότης πραγμάτων που δεν βλέπουνε. Διαπίστεως δηλαδή εννοούμεν ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το Λόγο του Θεού. Αυτό είναι η πίστης. Έχουμε μία βεβαιότητα μέσα μας και αυτό είναι μυστήριο. Δεν είναι κάτι που εξαρτάται από την ανθρώπινη ικανότητα, αλλά είναι η χάρη του Χριστού. Είναι μυστήριο. Έχουμε αυτή τη βεβαιότητα ότι τα πάντα εκτίστησαν από τον Θεό δια του Λόγου του Θεού. Ξέρετε, οι ληστές μέχρι πρόσφατα, τελείως πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια πίστευαν ότι η φύση είναι αιώνια. Δεν έχει αρχή. Μπορεί να έχει τέλος, αλλά δεν έχει αρχή. Κατόπιν ήρθε η θεωρία
της μεγάλης έκρηξης και τώρα λένε ότι η πίστη έχει αρχή. Αυτό που λέγει η Γραφή 1500 χρόνια π.Χ. Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Εμείς λοιπόν δια της πίστεως πιστεύουμε ότι ο Θεός τα φτιάξει όλα. Και αυτό θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο δύσκολο, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δια της πίστεως πιστεύουμε, δια του Λόγου του Θεού, δια της πίστεως στο Λόγο του Θεού είμαστε βέβαιοι και ελπίζουμε στην αρπαγή της Εκκλησίας. Εδώ δεν υπάρχει κανείς που δεν έχει βεβαιότητα πραγμάτων μη βλεπωμένων. Και αυτό είναι ένα μυστήριο και μέγα θαύμα. Πώς είναι δυνατόν όλοι να μην καπνίζουμε? Θαύμα μεγάλο. Πώς είναι δυνατόν όλοι να πιστεύουμε ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως, να παραλάβει μια εκκλησία αγία, τέλεια, μια εξακυλίδα, ηρητίδα των τιούτων? Είναι ένα θαύμα, είναι μυστήριο. Και αν ευπίστεως, κανένας δεν μπορεί να ευαρεστήσει το Θεό. Κανένας. Δεν ευαρεστείται ο Θεός αν δεν πλησιάσεις με πίστη. Και μάλιστα πίστη ανυπόκριτο. Όχι με υπόκριση μέσα. Ανυπόκριτο πίστη. Και όποιος προσέρχεται στο Θεό πρέπει να πιστεύει και μάλιστα να γνωρίζει, λέει η Γραφή. Δηλαδή να έχει βεβαιότητα, επίγνωση ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας Αυτόν. Μέγα μυστήριο η πίστη των ανθρώπων. Γι' αυτό πολλές φορές αναρωτιόμαστε και πιστεύω όλοι οι περισσότεροι θα έχουμε αναρωτηθεί, γιατί εγώ βρίσκομαι στην Εκκλησία και δεν ήρθε η αδερφή μου που είναι πιο καλή από μένα. Αλλά εκείνο το οποίο μου συμβαίνει πάρα πολύ συχνά είναι βλέπω δύο ανθρώπους, τους κοιτάω, τους ακούω και λέω αυτός είναι έτοιμος, θα έρθει στην εκκλησία όπου να είναι. Ο άλλος, απαπαπαπα, δεν έχει καμία σχέση. Και την άλλη μέρα αυτός που λέω απαπαπαπα έρχεται και αναγεννιέται και βαφτίζεται με πνευμάγιο και ο άλλος ακόμη είναι έξω. Αυτό δεν μου έχει συμβεί μια φορά, ο Θεός το επιτρέπει και μου συμβαίνει πάντοτε. Γιατί? Γιατί κρίνω εγώ εκείνη τη στιγμή και ο Θεός δεν το θέλει να κρίνω. Κρίνω αυτόν καλόν, έμπιστον, αυτός θα έρθει στον Χριστό. Και κρίνω αυτόν απαράδεκτο, αυτός δεν πρόκειται να έρθει. Και έρχεται ο Θεός και τα κάνει ακριβώς αντίθετα. Αλλά αυτά το ακριβώς αντίθετα δεν είναι ότι εγώ είμαι παλαβός. Ή δεν μπορώ να καταλάβω, ή δεν μπορώ να κρίνω, ή άλλα βλέπω και άλλα λέω. Είναι ότι εργάζεται ένα μυστήριο εκείνη τη στιγμή. Ο Θεός μυστηριωδώς εργάζεται, βλέποντας την αγαθή συνείδηση που δεν τη βλέπω εγώ των ανθρώπων, βλέποντας τη μετάνοια που δεν τη βλέπω εγώ, και μέσα σε αυτή την αγαθή συνείδηση έρχεται ο Θεός και επεμβαίνει και κάνει σωτηρία μεγάλη. Και βλέπεις μπαίνει ένας άνθρωπος, αγριάνθρωπος, είχε έρθει ένας, δεν λέω ονόματα, με μούση, με μαλλιά μέχρι την πλάτη, με δερμάτινα. Πιθανό να ήταν και άνθρωπος της νύχτας που ήταν. Και μόλις το βλέπω εγώ λέω αυτός αποκλείεται να σωθεί. Και έγινε ο καλύτερος αδερφός. Και βλέπεις άλλον έρχεται με το κουστούμάκι, το χαμογελάει, χαχαχαχαχα, δόξα στο Θεό, πιστεύω στο Θεό και φεύγει. Είναι μυστήριο αδελφοί. Μυστήριο. Το οποίο δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε εμείς. Δεν μπορώ να εξηγήσω εγώ γιατί εμένα με πρόσθεσε ο Χριστός στην Εκκλησία και όχι την αδερφή μου. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Η οποία σας το λέω είναι πολύ καλύτερη από μένα. Και ακόμη είναι πιο καλή από μένα. Α, με αλήθεια λέω. Και πολλές φορές η συμπεριφορά της είναι πολύ καλύτερη από μένα. Εγώ της μιλάω για τον Χριστό και επειδή αυτή έχει τα δικά της, τη μόνο αγριεύω και τη βρίζω κιόλας. Απαράδεκτος. Έχω θάρρος βέβαια, αλλά είμαι απαράδεκτος. Ο πιστός πολλές φορές είναι χειρότερος από τον άπιστο σε εκδηλώσεις. Γι' αυτό λέω τι μου βρήκε σε μένα Κύριε. Έπειτα όταν καθένας από εμάς σκεφτεί τον εαυτό του, κουνάει το κεφάλι του.
τι, δεν μπορώ να καταλάβω τι μου βρήκες. Και η απάντηση είναι ότι θα το καταλάβεις ποτέ. Είναι μυστήριο το μυστήριο της πίστεως. Που ο Θεός το εργάζεται. Όχι με προσωποληψία, με απόλυτη δικαιοσύνη μεν, κατά χάριν δε. Πιο σωστά. Με κατά χάριν μεν, με απόλυτη δικαιοσύνη δε. Δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά. Όπως δεν καταλαβαίνουμε και το μυστήριο της ανομίας που ήδη ενεργείται. Και δεν πρέπει να ξεφύγουμε, παρόλο που πέρασε η ώρα, χωρίς να αναφερθούμε και σε αυτό το μυστήριο. Είναι στη σελίδα 1049. Θα διαβάσω από την προς Θεσσαλονικής επιστολή τη Δευτέρα, δεύτερο κεφάλαιο, μέχρι όπου μας φτάσει, μέχρι το 10, 1 έως 10. Σας παρακαλούμε δε αδελφοί, περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών, να μη σαλευθείτε ταχαίως από του φρονήματός σας, μηδέν αθορυβήστε, μήτε δια πνεύματος, μήτε δια λόγου, μήτε δια επιστολής ως γραφωμένης υφημών. Μη σαλευθείτε λοιπόν για δύο ημέρες, την παρουσία του Κυρίου και την επισύναξη τη δική μας. Τη Δευτέρα παρουσία και την αρπαγή της Εκκλησίας, όπως θα δούμε παρακάτω. Λέγοντες ότι τάχα επλησίασεν η ημέρα του Χριστού, η Δευτέρα παρουσία, όπως θα δούμε παρακάτω. Ας μη σας εξαπατήσει της κατουδένα τρόπο, διότι δεν θα έρθει η μέρα εκείνη, η Δευτέρα παρουσία, εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Αντίχριστος, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεό εις σέβασμα, ώστε να καθίσει εις τον ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύον εαυτόν ότι είναι Θεός. Δεν θυμίστε ότι ενώ ήμουν έτη παροιμήν σας έλεγον τούτο, και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίο εμποδίζει αυτόν τον Αντίχριστο να αποκαλυφθεί στον καιρό του, ώστε να φανερωθεί η Δευτέρα παρουσία ημέρα του Κυρίου. Διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Δηλαδή ο διάβολος και το πνεύμα του Αντιχρίστου, το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Και πώς φαίνεται? Μέσα από τις ενέργειες των ανθρώπων και του κόσμου, οι οποίοι κατά παράξενο τρόπο εργάζονται ακριβώς αντίθετα από το Λόγο του Θεού. Πάρτε θρησκεύματα και συγκρίντε τα με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Θα σας κάνει εντύπωση. Ό,τι λέει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τα θρησκεύματα πράττουνε και διδάσκουνε ακριβώς τα αντίθετα. Μα ακριβώς. Ο άντρας δεν πρέπει να φέρει κόμη για την αδικία σε αυτόν. Μαλλιά μέχρι εδώ. Η γυναίκα πρέπει να έχει και καλυμμένη την κεφαλή της, ακάλυπτη. Ο άντρας ακάλυπτη, καπέλο και καλυμμένη την προσοχή. Να μην φοράνε πολυτελή ενδυμασίες. Δεν υπάρχουν πιο πολυτελείς ενδυμασίες παρά στα θρησκεύματα. Και η εντολή του Θεού να μην φοράνε πολυτελείς ενδυμασίες. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα. Ένα θα σας πω μόνο. Ότι θυμάμαι ότι όταν πρωτοπήρα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στα χέρια μου, όντας θρησκεύματος άλλου από ό,τι είμαι σήμερα και δόγματος άλλου από ό,τι είμαι σήμερα, διάβαζα, μου είχε ανοίξει ο Θεός τη διάνοια και καταλάβαινα και έλεγα, μα πώς είναι δυνατόν ό,τι γράφει να κάνω ακριβώς το αντίθετο. Μην ονομάσετε πατέρα σας επί της γης. Όλοι πατέρες είναι. Πάτερ μου και πάτερ μου και πάτερ μου. Τον αγιασμό. Ζητείτε την ειρήνη μετά πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό ανεφτού οποίου κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Κυρίου. Ποιος είναι ο αγιασμός? Ένα μπουκαλάκι νερό. Περίεργα πράγματα. Είναι το μυστήριο της ανομίας που ήδη ενεργείται. Και δεν είναι βέβαια μόνο στα θρησκεύματα. Όλος ο κόσμος. Διδασκαλίες, απόψεις, θέσεις, αμαρτίες, όλα φυσικά, και οδηγούν τον άνθρωπο
μακριά από το Ευαγγέλιο. Όταν παντρεύτηκα, η ευχή των φίλων μου ήτανε και του χρόνου. Για πρώτος γάμος καλός είναι. Θα έρθουν και καλύτεροι όμως. Είναι απίστευτο, αδερφοί. Αλλά το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Και θα συνεχίσει να ενεργείται το μυστήριο, μυστηριωδώς δηλαδή, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, μέχρι να εκβληθεί εκ μέσου αυτός που τον εμποδίζει τώρα, που δεν είναι άλλος από την Εκκλησία του Χριστού, που είναι το σώμα του Χριστού, γιατί είναι ένα πρόσωπο η Εκκλησία. Και αυτό το πρόσωπο είναι πλήρες Πνεύματος Αγίου, κατοικητήριον Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Κεφαλή είναι ο Χριστός. Εμείς δεν είμαστε τίποτα άλλο παρά μέλη αλλήλων, μέλη του σώματος του Χριστού. Και δεν μπορεί να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος αν δεν, ωραία λέξεις, εκβληθεί εκ μέσου αυτός που του χαλάει τη δουλειά, η Εκκλησία του Χριστού. Γιατί αυτός που κατοικεί σε αυτή την Εκκλησία, στην Εκκλησία του Χριστού, στην Εκκλησία την παγκόσμια, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι μεγαλύτερος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Δεν μπορεί λοιπόν να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να αποκαλυφθεί. Δεν μπορεί να αγγίξει ένα παιδί του Θεού. Δεν μπορεί να το αγγίξει. Είναι απογορευμένο. Τρίζει τα δόντια του, φρίζει, φρύτει, μισεί, αγριεύει, απειλεί. Αλλά είναι δεμένος ακόμη. Είναι δεμένος. Είναι σαν το σκύλο που είναι θηρίο, λυκό σκύλο τόσο μεγάλο, το βλέπεις και τρέμεις, αλλά περνάς ανενόχλητος. Γιατί είναι δεμένος. Μην πλησιάσεις όμως, θα σε φάει. Αλλά δεν μπορεί να σε πλησιάσει κι αυτός. Φύγεσαι, τι δουλειά έχεις εσύ. Εξέλθετε ο λαός ο Άγιος εκ της Βαβυλώνος. Εσείς δεν είστε εκ του κόσμου τούτου, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου τούτου. Τι δουλειά έχει στον κόσμο? Στον κόσμο είναι δεμένος, αλλά άμα τον πλησιάσει θα σε φάει. Εξέλθετε, σύρθετε, αγιάστητε. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όταν σώζει τον άνθρωπο, τι κάνει? Τον προσθέτει στην Εκκλησία. Το μυστήριο λοιπόν της ανομίας ήδη ενεργείται, μέχρι να εκβληθεί ο κολλίον τώρα, και όταν θα εκβληθεί θα αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θα απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θα εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Θέλω να δούμε όμως και ένα ακόμη κομμάτι ιδιαίτερο για την που δεν το βρίσκω τώρα, για την συνείδηση, αλλά δεν το βρίσκω, αγαπητά μου αδέλφια. Γι' αυτό άλλη φορά. Δόξα στο Θεό. Ευχαριστούμε το Θεό για τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Και ευχαριστούμε το Θεό όχι γιατί μας τα αποκαλύπτει μέσα από το Λόγο Του, αλλά γιατί μας τα δίνει να τα ζούμε. Ζούμε και τα απολαμβάνουμε αυτά τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Ευχαριστούμε το Θεό και με τη χάρη του Χριστού θα συνεχίσουμε ελπίζοντας ότι ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Α, το βρήκα. Να μην το κλείσω. Είναι σελίδα 1069. Είναι Ι 13 κεφάλαιο και 18 εδάφιο. Ένα πολύ σημαντικό εδάφιο. Λέει ο Απόστολος Παύλος λοιπόν στην προς Εβραίους επιστολή του, 13 κεφάλαιο και 18 εδάφιο. Προσεύχεστε για μας, γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι έχουμε καλήν συνείδηση, επειδή θέλουμε να πολιτευόμεθα κατά πάντα καλώς. Η αγαθή συνείδηση δίνει αυτή την πρόθεση στον άνθρωπο να είναι καλός χριστιανός, να πολιτεύεται καλά, να ξέρετε πώς να πολιτεύεστε στην Εκκλησία του Θεού, που είναι ο οίκος του Θεού, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και το πολίτευμά μας δεν είναι επί της γης, αλλά είναι της ουρανής. Γιατί δεν ζητάμε τα επί της γης, αλλά ζητάμε τα εν της ουρανής.
και δεν ενδιαφερόμεθα για τα σαλευόμενα, αλλά ενδιαφερόμεθα για τα ασάλευτα, γιατί η συνείδησή μας είναι καθαρή, η πίστη μας είναι ζώσα και έχει καλό καρπό και που την κάνει ζωντανή. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδερφοί αγαπητοί. Θα συνεχίσουμε από την επόμενη Δευτέρα με τη χάρη του Χριστού, με τα μυστήρια όπως τα λένε πλέον οι άνθρωποι, τη βάφτιση, το χρίσμα, τα 7 μυστήρια, την εξομολόγηση, την κλάση του άρτου κλπ. Αμήν.